Χαίρετε φίλε και φίλοι, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Δείχνει ο καιρό να παραμένει σταθερό, καλοκαιρινό σχεδόν θα έλεγα, προ τα τέλη τη εβδομάδα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Με θερμοκρασίε μάλιστα και αρκετά υψηλέ. Θα φλερτάρει ο υδράργυρο με αρκετά υψηλέ βαθμίδε τη κλίμακα Κελσίου, κυρίω προ την Κυριακή και τη Δευτέρα. Μείνετε μαζί μα να δείτε την εξέλιξη αναλυτικά. Κατά άλλα και οι βορειάδε θα αρχίσουν να πέφτουν σταδιακά προ τα τέλη τη εβδομάδα πριν Μα κάνει κάποια έφοδο το φθινόπωρο, κυρίω προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα. Όλα αυτά σε λίγο θα τα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια, να δούμε από ψηλά την εξέλιξη του καιρού τη ε, σημερινή ημέρα. Είχαμε αρκετά σύννεφα σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, τα οποία σύννεφα κατάφεραν να δώσουν και κάποια παροδική βροχή στο ανατολικό κομμάτι τη Θεσσαλία, πρόσκυρες όμω ήταν αυτέ. Γενικά σταμάτησαν γρήγορα. Βλέπετε τα σύννεφα διαλύθηκαν επίση γρήγορα και έχουμε πάει στην Τετάρτη, όπου εκτό από κάποιε συνευχέ εδώ και εκεί, δεν έχω να σα δείξω τίποτα το ιδιαίτερο για την περιοχή μα. Και η χώρα μα και τα υπόλοιπα Βαλκάνια θα έχουν πολύ καλέ καιρικέ συνθήκε πλευρά καιρού. Για την Τετάρτη θέλω να τονίσω αυτό και όπω και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα πράγματα κυλούν σχεδόν καλοκαιρινά. Και σήμερα είχαμε και πάνω από 30 βαθμού Κελσίου σε γερμανόφωνε χώρε. Και την Τετάρτη, λιακάδα παντού, με θερμοκρασίε λίγο κάτω από 30 βαθμού Κελσίου. Η πιο έντονη καιρική δραστηριότητα θα εντοπίζεται στην Κεντρική Μεσόγειο την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη. Φαίνεται ότι πάει να δημιουργηθεί ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό το οποίο ίσω πάρει και τη μορφή ενό μεσογειακού κυκλώνα, σύμφωνα και με τα τελευταία προνοστικά στοιχεία. Βλέπετε εδώ πόσο σκουραίνουν τα χρώματα γύρω από αυτό το σύστημα, στα ανατολικά τμήματα τη Αρδινία, μεταξύ Σαρδινίας, πιο συγκεκριμένα και Ιταλία. Και σε αυτό το σύστημα, ίσω έχουμε πολύ δυνατού ανέμου και δυνατέ βροχέ το επόμενο 24ωρο και 48ωρο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δείτε πόσο καθαρό παραμένει ο χάρτη, όπω και στην χώρα μα, βροχέ και καταιγίδε θα ξεκινήσουν στην περιοχή τη Βόρεια Βυτική Ευρώπη κυρίω στην Μεγάλη Βρετανία. Την Τετάρτη το απόγευμα και μετέπειτα. Και από εδώ, από τα βόρεια, θα κάνει έφοδο το φθινόπωρο για πρώτη φορά της, uh, για αυτή τη σεζόν και θα δούμε πώ σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει ο καιρό από εβδομάδα σχεδόν σε όλη την κεντροβόρεια και όχι μόνο Ευρώπη. Πάμε να δούμε όμω την χώρα μα, τι αναμένεται για αύριο uh, Τετάρτη. Εκτό από κάποιε παροδικά αυξημένε συναισθησίε στα ανατολικά, η Πρωτικά και κυρίω στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερά, μέχρι και την Κεντρική Μακεδονιακέ Ποράδε, έω και στο βορειο Αιγαίο. Πιθανόν και στα βορειοδυτικά τμήματα τη Κρήτη να υπάρχει κάποια παροδικά αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα εδώ να ψυχαλήσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται η μέρα να ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Θα διαλυθούν όμω γρήγορα αυτέ οι όποιε συννεφιέ μέχρι και το μεσημέρι. Θα βγάλει ήλιο τώρα σε έβια, βιωτία, βόρεια, τική, νοτιοανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη. κάποια σύννεφο ίσω επιμείνουν μέχρι και τι απογευματινέ ώρε. Για κάθε λοιπόν στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και αργά το απόγευμα τη αυριανή ημέρα. Θα έχουμε να κάνουμε και πάλι με δυνατού βορειάδε στο Αιγαίο οι οποίοι θα φτάσουν και ίσω ξεπεράσουν πολύ τοπικά και τα 6 με 7 μποφόρ. Δυνατού βορειάδε θα έχουμε και σε περιοχέ τη Ράκη και κυρίω τον Εύρο, αλλά και σε περιοχέ τη νοτιοτολική Τερεά, Αττική Εύη, νοτιοτολική Πελοπόννησο και νότια Κρήτη. Στα δυτικά, οι βορειοανατολικοί αρχικά άνεμοι θα στραφούν μετά το μεσημέρι σε δυτικού βορειοδυτικού, όχι πάνω από 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, όσον αφορά στον Ιδράγιο, την ήθια και νωρί το πρωί θα πέσει αυτό κοντά στου 10 με 12 βαθμού κατά μέσο όρο στα ορεινά, τοπικά και λίγο πιο χαμηλά. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται να έχουμε κάτω από 15 με 20 έω 22 βαθμού Κελσίου. Λίγο πριν την ανατολή τη αυριανή ημέρα, το πρωινό τη Τετάρτη. Λοιπόν, ενώ το μεσημέρι γενικά θα παρατηρήσετε όσο πιο νότια, τόσο πιο δροσερά, ω και ελαφρώ πιο ψυχρά. Η Κρήτη θα είναι η πιο ψυχρή έτσι, περιοχή τη χώρα μα, και κυρίω το βόρειο και το ορεινό ημιοειρινό κομμάτι του νησιού, εν αντιθέσει με τα δυτικά και τα νότιο-ανατολικά τμήματα, τα νησιωτικά τη Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στου 30 με 31 βαθμού Κελσίου. Για να δούμε τώρα τον καιρό στην Αττική. Γενικά, τι πρωινέ ώρε φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να επικρατήσει μια συννεφιά εδώ στα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα του νομού. Παροδικά αυξημένη. Στην υπόλοιπη Αττική, πολύ λιγότερα τα σύννεφα, όσο πιο δυτικά, τόσο μεγαλύτερα θα είναι αυτά τα διαστήματα με που βλέπετε στου δέκτε σα. Αλλά σχετικά γρήγορα και εδώ μετά το μεσημέρι θα ανοίξει ο καιρό στα ανατολικά και τα βόρεια. Για κάποια λίγα σύννεφα θα επιμείνουν μόνο στα βόρεια ορεινά έω και το απόγευμα. Δυνατό θα είναι και πάλι ο βορειά. Όσο πιο βόρεια και ανατολικά, τόσο πιο δυνατό θα είναι αυτό. Στα 6 με 7 από φόρ, θερμοκρασία γύρω στου 28 βαθμού Κελσίου κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Τώρα η Θεσσαλονίκη, η πόλη τη Θεσσαλονίκη μαζί με τι γύρω περιοχέ, εδώ στο Θερμαϊκό και γύρω από το Θερμαϊκό Κόλπο, ίσω το πρωί έχουν κάποια συννεφιά να έχουν κάποια σύννεφια. Αλλά στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία η μέρα θα ξεκινήσει με λιακάδα, Αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στι υπόλοιπε περιοχέ που θα ξεκινήσει πιθανόν η μέρα με κάποια σύννεφια, αυτή θα διαλυθεί και θα βγάλει ήλιο και στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένη και τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε λιακάδα προ το μεσημέρι και μετέπειτα α, μέχρι και το τέλο τη ημέρα. Πολύ καλό ο καιρό. Εδώ η άνεμοι αρχικά θα πνέουν βορειοανατολική. Πρόσκαιρα στη Χαλκιδική και κυρίω στο Άγιο Όρο και έξι μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη Θεσσαλονίκη γύρω στου 26 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο. Το αργά το μεσημέρι τη Τετάρτη. Να δούμε την εξέλιξη. Την Πέμπτη θα δείτε τώρα μια ζώνη εδώ εφόσον πώ εκτείνεται από τη Μαύρη Θάλασσα στον Εύρο, κυρίω στα βόρεια τουλικά μετά του Αιγαίου, σποράδε και έβια. Στην έβια ίσω το πρωί, τη Πέμπτη. Βγάλει κάποια παροδική βροχή, κυρίω στα πιο ορινά ορεινά και μοιρινά ανατολικά τμήματα τη Εύα. Στην βόρεια Κρήτη, κάποια λίγα σύννεφα θα επιμείνουν. Στην υπόλοιπη χώρα, δείτε, η μέρα, η Πέμπτη, θα ξεκινήσει με λιακάδα και θα διατηρηθεί η λιακάδα καθ' όλη τη διάρκεια τη Πέμπτη. Με έναν δυνατό και πάλι αρκετά δυνατό βορειά στα 6 με 7 μποφόρ στην περιοχή του Αιγαίου, στον νεύρο, στην Εύα, στην Αρτική και στην νοτιοανατολική Νοτιο Νοτιο Πελοπόννη, όπω και στην νότια Κρήτη θα παραμείνουν δυνατοί οι βορειάδε. Στο Ιόνιο, η βόρειοι, η, η βορειοανατολικοί αρχικά άνεμη, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 από Για να δούμε τώρα την Παρασκευή. Πολύ λιγότερα τα σύννεφα, όχι μόνο στην χώρα μα και στην uh, Κύπρο. Βλέπετε κάποιε τοπικέ συνευχέ στα βορειο τίποτα το ιδιαίτερο. Πολύ καλό ο καιρό λοιπόν, με παροδικά αυξημένε συνευχέ μόνο εκεί που τι βλέπετε εδώ στα βόρειο-δυτικά τμήματα. Και οι βορειάδε θα πέσουν ένα τσικ, ένα με δύο μποφόρ, κυρίω στα νότια, στα κεντροβόρεια τμήματα του Αιγαίου. ίσω πολύ τοπικά πλησιάζει ο βορειά τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, η δυτική άνεμη στην ουσία από διάφορε γενικά διευθύνσει θα είναι οι άνεμοι εκεί. Δεν θα ξεπεράσουν τα τρία μετά τα σερβοφόρ. Πάμε στο Σάββατο, όπου θα δείτε τον καιρό να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Θα μου πείτε πόσο να βελτιωθεί, εφόσον θα είναι καλό. Λέμε τώρα ότι στην Βόρεια, στην Βόρεια Κρήτη θα έχουμε συνεχέ. Είπαμε στην έδεια κάποιε τοπικέ βροχέ. Γενικά για την Πέμπτη αυτό, αλλά Παρασκευή και Σάββατο, δείτε πω σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα και στην Έβία και στην Βόρεια Κρήτη θα έχουμε μόνο ηλιοφάνεια. Οι βορειάδε πέφτουν κι άλλο. Το πολύ να αγγίζουν τα 5 με 6 μπουφόρ κατά τόπου και κατά περιόδου στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγου και για την... Την Κυριακή. Κατά πάσα πιθανότητα, όπω θέλουν τα τελευταία προνοστικά στοιχεία, θα έχουμε μια καλοκαιρινή πραγματικά ημέρα μέσα α, στο Σεπτέμβρη. Παθίζουμε προς τα το τέλη του Σεπτέμβρη, με πολύ πιο εξαισθενημένου του ανέμου, στα 4 με 5 εμποφόρου στι περισσότερε περιοχέ, εξάρια μόνο στα νότια τολικά και περαιτέρω άνοδο του υδραγύρου. Θα δείτε σε λίγο τι εννοώ. Μείνετε λοιπόν μαζί μα. Να πάρουμε μια γεύση πανευρωπαϊκή στην, όσον αφορά στην έφοδο του φθινοπόρου που σας είπα και χθε ότι θα λάβει η χώρα προς τα τέλη της πρώτα στην κεντρική όπως είναι φυσικό και βόρεια Ευρώπη. Βλέπετε τώρα Στη Μεγάλη Βρετανία, αρκετέ οι βροχέ την Πέμπτη σε συνδυασμό με δυνατού ανέμου και βλέπετε και κάποιε λευκέ αποχρώσει εδώ και εκεί. Αναμένονται και κάποιε χιονοπτώσει στα ορεινά τη Σκωτία. Βλέπετε και πολλά σκούρα χρώματα εδώ στην κεντρική Μεσόγειο. Αυτό το σύστημα που σα είπα πάει να σχηματίσει, ή μάλλον σύμφωνα με τα προνοστικά στοιχεία, πάει να σχηματίσει και ένα μάτι εδώ κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη. σω ε, θα έχουμε να κάνουμε με έναν μεσογειακό κυκλώνα σε, αυτή, σε αυτό το κομμάτι τη Μεσογείου με δυνατέ βροχέ και δυνατού ανέμου. Θα το δούμε και αύριο αυτό. Στη χώρα μα ο χάρτη όπω και υπόλοιπε περιοχέ τη Ευρώπη Πέμπτη ίσως τώρα τις ημέρες να κυλήσουν μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Θα δείτε αυτό το ματάκι, το βλέπετε εδώ πώς σχηματίζεται, να παραμένει τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή το πρωί για να εξασθενήσει κατά πάσα πιθανότητα αυτό το σύστημα από την Παρασκευή και μετέπειτα. Αλλά... Πείτε τώρα πώ επεκτείνεται μια ατμοσφαιρική διαταραχή εδώ από τη βόρειο-δυτική Ευρώπη. Τη Μεγάλη Βρετανία θα ξεχυθεί έτσι, ε, μια ατμοσφαιρική διαταραχή εκτεταμένη στην υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ευρώπη μέχρι και την Ανατολική Ευρώπη με δυνατέ βροχέ, πολύ δυνατού ανέμου και έντονη ψύχρα. Δείτε τα πλοκάμια αυτού του συστήματο πώ φτάνουν μέχρι και τα βόρεια Βαλκάνια. Και υπάρχουν ενδείξει ότι τα νότια κράσπεδα αυτού του συστήματο, κυρίω από την ερχόμενη Τρίτη, θα κατέβουν και λίγο πιο νότια. Να το δούμε καλύτερα αυτό και στι αέριε μάζε, όπου θα παραμείνουν θερμέ, με τι πορτοκαλί αποχρώσει το βλέπετε αυτό, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή σε πολλέ περιοχέ τη Ευρώπη. Από το Σάββατο και μετέπειτα, στα κεντρικά και τα βόρεια θα φθινοποριάσει και θα χειμωνιάσει ελαφρώ σε κάποια ορεινά τμήματα. Και φαίνεται ότι αυτή η ψυχρή μάζα θα κατέβει κυρίω προ την ερχόμενη εβδομάδα από την Τρίτη και μετέπειτα και λίγο πιο νότια στα νότια Βαλκάνια. Μέχρι τότε να τονίσω όμω. Πέμπτη δεν θα αλλάξει ο υδράγυρο. Παρασκευή θα ανέβει λίγο. Σάββατο α, και κυρίω Κυριακή θα κάνει ζέστη αρκετή και μάλιστα την Κυριακή και τη Δευτέρα. Δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν στι ευπαθεί ζέστη περιοχέ και όχι μόνο. 30 διάρια, 33 άρια, 34 άρια και 35 άρια παρακαλώ. Θα έχει μια ζέστη. Θα είναι για μπάνιο από εσά έχετε τη δυνατότητα και τον χρόνο. Περισσότερη δροσιά στα πολύ ορεινά τμήματα και στι νησιωτικέ περιοχέ. Υπολογίστε με ανάλογε θερμοκρασίε και την Δευτέρα. Τώρα θα δούμε από την Τρίτη Κατά πόσο α, θα λάβει η χώρα αυτή η πτώση τη θερμοκρασία, την οποία δείχνουν τα περισσότερα προνομαστικά στοιχεία και μάλιστα δείχνει να είναι αισθητή τη τάξη των 10 κατά τόπου έω και 12 βαθμών. Θα δούμε λοιπόν μέρα με την ημέρα με τα πιο φρέσκα προνομαστικά στοιχεία την όλη εξέλιξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε εμά για τη δική σα ενημέρωση Για να μην χάνετε τον καιρό σα λοιπόν και αύριο την ίδια ώρα εδώ να ιστορικά. Αλλά καλό βράδυ.